Ο Στάθη Παναγιοτόπουλο κρίθηκε ένοχο για την τέλεση κακουργήματο, τον οποίο επιβλήθηκε πενταετή κάθριξη. Νωρίτερα, η εισαγγελέα είχε προτείνει την ενοχή του για κακούργημα. Η δίκη του παρουσιαστή, που κατηγορείται για δημοσιοποίηση υλικού με προσωπικέ στιγμέ τη πρώην συντρόφου του μέσω του διαδικτύου κατ' εξακολούθηση, συνεχίστηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου ενώπιον του τριμελού εφετείου πλημελημάτων Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται πως το αίτημα για να γίνει το δικαστήριο χωρί δημόσιο ακροατήριο υπευλήθη από την πλευρά της καταγγέλουσας και έγινε δεκτό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡ, η τη διαδικασία ξεκίνησε πριν από μερικέ ημέρες, ωστόσο, είχε διακοπεί για την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, εν ώψη της εισαγγελικής πρότασης.